Πάμε τώρα στον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο, διότι πέφτει σταδιακά η θερμοκρασία. Αλλάζει, κύριε Λέκα, καλησπέρα σας και καλή χρονιά από αύριο το σκηνικό του καιρού με βροχές. Θα μας τα πείτε εσείς βέβαια πιο αναλυτικά, διότι έχουμε φτάσει αρχές Ιανουαρίου και ακόμα περιμένουμε στην Κρήτη να δούμε χειμώνα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές, κυρία Σαλαπάτα. Καλή χρονιά σε όλους. Πράγματι, αυτή η εβδομάδα επιφυλάσσει αυτή την έκπληξη που όλοι θα θέλαμε. Χειμερινού τύπου σκηνικό θα διαμορφωθεί σε δύο διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη είναι τώρα, η οποία και αυτή θα εξελιχθεί, όπως και οι άλλοι, πάλι σε δύο διαφορετικές φάσεις, δηλαδή διαφορετικής προέλευσης των συστημάτων και του καιρικού. Θα μας ταλαιπωρήσει λίγο. Γιατί θα δούμε και τους μποριάδες, μπορεί να προκαλέσει λίγο πρόβλημα στα θαλάσσιες συγκοινωνίες. Θα δούμε την πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή την Τετάρτη αλλά και προς το Σαββατοκύριακο, χειμερινού τύπου θερμοκρασίας. Και αυτό βέβαια λίγο θα μας βάλει σε, ναι μεν, να μας δώσει αυτή την εικόνα που όλοι θα θέλαμε για τις βροχές, ένα καλό αποτύπωμα. Και μάλιστα θα δούμε και χιόνια, χιόνια τα οποία θα δούμε και σε αυτή τώρα. Και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κύριε Λέκα, χιόνια. Ναι, θα πούμε λίγο. Όλα αυτά βέβαια είναι μέσα στην προγνωστική ακόμα εικόνα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ιδιαίτερα το δεύτερο κύμα που θα ακολουθήσει για το Σαββατοκύριακο να έχει λίγο μεγαλύτερη ένταση από αυτό που θα περάσουμε τώρα και να δώσει τα χιόνια και σε λίγο χαμηλότερο υψόμετρο από ό,τι θα σημειωθούν από αύριο το βράδυ. Άρα δηλαδή και σε ένταση, και σε ένταση θα δούμε τα φαινόμενα αυτά, αλλά και σε διάρκεια. Βέβαια. Θα πούμε ότι ήδη τώρα βρέχει σε αρκετές περιοχές του νησιού, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια. Το Ηράκλειο, εντάξει, δικαιολογημένα όπως και το Ρέθυμνο δεν δίνουν κάτι ιδιαίτερο γιατί έχουν ακόμα λίγο τους νοτιάδες. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι οι βροχές θα συνεχίσουν έτσι διάσπαρτες και το βράδυ και μόνο προς το πρωί μπορεί κάποια φαινόμενα να κινηθούν από δυτικά προς ανατολικά κάνοντας έτσι την εμφάνισή τους και σε άλλες περιοχές του νησιού. Παρ' όλα αυτά θα μπει σταδιακά αύριο αφού θα δείξει μια, ας το πούμε έτσι, ποιότητα ο καιρός, θα μπει το βόρειο ρεύμα. Ένα βόρειο ρεύμα το οποίο θα συνοδεύεται από πολύ ψυχρή αέρια μάζα και έτσι θα φέρει και πάλι βροχές, οι οποίες αυτή τη φορά θα επηρεάσουν τα βόρεια τμήματα του νησιού, πολύ περισσότερες οι βροχές, θα έχουμε φυσικά και στα νότια. Και το βράδυ τώρα της Τρίτης προς ξημέρωμα Τετάρτης θα δούμε κάποιες χιονοπτώσεις. Τα υψόμετρα προσδιορίζονται πάνω από τα 1200 μέτρα. Από εκεί και πάνω κλιμακωτά να υπάρξει μια καλή, θα λέγαμε έτσι, μια αξιόλογη χιονόστρωση ενδεχομένως. Αν και δεν αποκλείεται έτσι κάποιες χιονονυφάδες, χιονόνερο, να δούμε και λίγο χαμηλότερα. Είναι σύντομο όμως το διάστημα, θα κρατήσει ο καιρός και λίγο την Τετάρτη. Οι βοριάδες που θα ξεκινήσουν αύριο το βράδυ μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στα θαλάσσια συγκοινωνία. Δυστυχώς τα κεντρικά πελάγη δείχνει τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Αυτό είναι ένας ανησυχητικός παράγοντας για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Προσοχή στον υψηλό κυματισμό του βόρειου παράκτιου μετόπου, θα δούμε υψηλά τα κύματα και βέβαια και στο νότο πολύ ισχυροί βοριάδες θα ξεπερνούν σε ένταση τα 7 τοπικά και 8 μποφόρ στις μέγιστες εντάσεις. Επειδή κύριε Λέκα μιλάτε για πτώση της θερμοκρασίας, γιατί απόκληση προς τα κάτω μιλάμε? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι την Τετάρτη ιδιαίτερα, γιατί και αύριο θα πάνε καλά τα πράγματα, 16 με 18 θα είναι οι μέγιστες, αλλά την Τετάρτη το πρωί οι θερμοκρασίες στα ορεινά θα πέσουν ενδεχόμενα κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου, θα πλησιάσουν και τους 0 σε κάποιες περιοχές και στις παράκτιες ζώνες επιτέλους, γιατί μέχρι τώρα ήταν αρκετά υψηλές, θα δούμε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου και οι μέγιστες θα κυμανθούν κοντά στους 13 με 14 και 15 βαθμούς για τις παράκτιες ζώνες στα νότια. Άρα καταλαβαίνουμε αισθητή διαφορά τους 18 και 20 που έχουμε αυτό το διάστημα. Θα πέσουμε 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερα. Από τους νοτιάδες και την αφρικανική σκόνη πάμε σε μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και σε χειμερινό σκηνικό καθαρά. Ακριβώς. Θα δούμε μια ύφεση του καιρού την Πέμπτη, δηλαδή ένα διάλειμμα καιρικό και στη συνέχεια περνάει ένα χαμηλό από τα νότια πάνω και από τις δικές μας περιοχές. Θα δούμε πάλι φαινόμενα στο νησί, εναρχή βροχές. Μπορεί να έχουν και κάποιες μικροεντάσεις, θα δούμε πού, ιδιαίτερα σε δυτικά βέβαια, αλλά θα δούμε και το πόσο. Και πάλι το Σάββατο το πρωί, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί, εκ νέου μπαίνει άλλο βόρειο ρεύμα, πάλι ψυχρότερη αέρια μάζα, να προκαλέσει και πάλι βροχές στο νησί και χιόνια, τα οποία αυτή τη φορά, τα χιόνια του Σαββάτου δηλαδή, εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που το εύχομαι,
θα τα δούμε ενδεχόμενα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Τα 1000 μέτρα είναι ενδεικτικά, γιατί μάλλον μπορεί να το δούμε και λίγο χαμηλότερα. Επιτέλους ας χιονίσει και ας βρέξει λίγο, να είναι μια διαχειρίσιμη φυσικά κατάσταση, διότι το 2023 που μόλις έκλεισε, αν δεν κάνω λάθος, θα μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς, έσπασε αρνητικό ρεκόρ σε ό,τι αφορά τα υδρολογικά στοιχεία. Προφανώς, έχετε απόλυτα δίκιο, ναι. Από τα στοιχεία, δηλαδή, αν βάλουμε τα νούμερα κάτω, δεν είναι από τα χειρότερα έτη. Πρέπει να το πούμε και αυτό, κυρία Σαλαπάτα. Δεν είναι από τα χειρότερα έτη. Έχουμε δει άλλα κατά το παρελθόν τα οποία ήταν ακόμα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα με ένα πρώτερο το έτος το περσινό να είναι και αυτό, θα λέγαμε έτσι, δυσμενές βροχομετρικά, νομίζω ότι εντάξει, μας κάνει αίσθηση. Και ευελπιστούμε τώρα με το νέο έτος που έκανε ποδαρικό η βροχή σε πολλές περιοχές να πάει καλά και να δούμε. Γιατί φαίνεται ότι οι διαταραχές αυτές οι οποίες έχουμε τώρα μάλλον μπορεί να τις δούμε να έχουν και συνέχεια και στην πορεία. Και αυτό προφανώς θα αποκαταστήσει μια καλύτερη ισορροπία στα βροχομετρικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.